Με μια επίδειξη ισχύως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν στέλνει το μήνυμά του στη Δύση. Γιορτάζοντας την ημέρα της νίκης κατά τον Ναζί 76 χρόνια μετά, με μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση, διεμήνυσε πως η Ρωσία θα υπερασπίζεται πάντα τα συμφέροντά της, σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης έχουν κλιμακωθεί επικίνδυνα. Ρωσία последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Στις εκδηλώσεις μετήχαν 12.000 στρατιώτες και 190 οχήματα και οπλικά συστήματα. Παρήλασαν μπροστά στο Ρώσο πρόεδρο σε βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πλήθος κόσμου. Πάνω από 80 αεροσκάφη έκαναν σχηματισμούς. Слава народу победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура! Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως η ναζιστική ιδεολογία και ο ρατσισμός είναι ακόμη ζωντανή, ενώ έκανε λόγο και για ρωσοφοβία.